Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Ένα ακόμη θέμα, γιατί βεβαίως είναι κυρίαρχο θέμα η απλήρωτη φάση ολοπαραγωγή, αλλά κυρίαρχο θέμα σύμφωνα με την ανακοίνωση που βλέπω είναι και το κόστος παραγωγής. Πια τα πάντα έχουν γίνει πανάκριβα, κύριε Τσικαλάκη, από το κόστος της ενέργειας. Εδώ για αυτό το θέμα έχουμε μια κουβέντα. Ναι. Φέτος θα είναι η χρονιά που θα εφαρμοστεί η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση για το πετρέλαιο, που είναι μια καινοτομία που την κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Κάτι που δεν έγινε 5 χρόνια που υποτίθεται είχαμε αριστερή κυβέρνηση και ότι είναι πιο φιλολαϊκή και με τα κατώτερα στρώματα πιο κοντά, και σε καμιά περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο αυτό που δεικνύει η πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ότι αυξάνονται τα λιπάσματα. Απλώς γίνονται όλες εκείνες οι προσπάθειες. Λιπάσματα, ρεύμα, πετρέλαια, τα πάντα είναι στον Θεό. Όλα προβλήματα φυσικά και υπάρχουν. Και φυσικά και κατανοώ και μετέφερα και προχθές που ήμουνα με... Και η επιστροφή πετρελαίου που είπατε, μου λένε εδώ οι αγρότες, δεν είναι για όλους τους αγρότες όμως. Δεν είναι για όλους τους αγρότες η επιστροφή του πετρελαίου. Δεν ξέρω ακριβώς. Είναι κάποιες προϋποθέσεις. Με κάποιες προϋποθέσεις ακριβώς. Δεν είναι για όλους. Θέλω να σας πω ότι και για το ρεύμα που στους επαγγελματίες που έχουν αυξημένες τιμές, φυσικά και μας η διεθνής οικονομική κρίση, η διεθνής ενεργειακή κρίση έχει τις επιπτώσεις. Η κυβέρνηση μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο ήδη ανακοίνωσε από τον Ιανουάριο να απορροφήσει το 50% της αύξησης. Θα μου πείτε αυτό που το μετέφερα και στον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού που ήμουν προχθές μαζί του. Λέω, αν κάποιος πληρώνει 100 ευρώ και τώρα πρέπει να πληρώσει 200, το ότι του λέω εμείς δεν πληρώνει 200, θα πληρώσει 150. Κάτι είναι, αν είναι αναπόφευκτο, αλλά δεν πάβει να είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον επαγγελματία. Καμιά αντίρρηση. Αν το 100 γινόταν 105-110, θα το προτιμούσε και ας μην το απορροφούσε η κυβέρνηση. Κανένα ποσοστό της αύξησης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Κατανοώ απόλυτα το τι γίνεται. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά να ξέρετε ότι η κυβέρνηση στο τέλος της τετραετίας θα κριθεί συνολικά για το έργο που έκανε σε όλους τους τομείς. Άλλο μήνυμα εδώ λέει, γιατί πρέπει να εξαρτώμαστε και από την Κοζάνη, ίσως να υπάρξει μια αναγκαιότητα να υπάρχουν κατατόπους, ίσως κλιμάκια του ΕΛΓΑ που να καθαρίζουν αυτές τις δουλειές πολύ γρήγορα και να έχουμε επιθυμητά αποτελέσματα στον συντομότερο χρόνο. Δεν ξέρω αν. Είναι αλήθεια ότι η εντολή από τη διοίκηση του ΕΛΓΑ, που η διοίκηση του ΕΛΓΑ στην Αθήνα έχει την πολιτική ευθύνη, είναι ορισμένη από την κυβέρνηση, ήταν να γίνει αυτό που λέμε τη λέξη οριζόντια καταγραφή. Ναι. Δηλαδή, να πούμε στο Κωνσταράζι έχει 80% ζημιά. Και όχι να πάμε στο Νατσούλη, το σπίτι και στο Τομόπουλο και να δούμε πόσο είναι. Δυστυχώς, αυτό είναι ένας άλλος λόγος, αυτό που λέω συνέχεια και έχω γίνει και κακός, ότι ο δημόσιος τομέας δεν λειτουργεί σωστά. Έχουμε φαινόμενα αργομιστίας, ολιγορίας και αν θέλετε και διαφθοράς. Πρόσφατα αυτές τις μέρες είχαμε και φαινόμενο διαπίστωση φαινομένου διαφθοράς, αν θέλετε και στο κτίριο της αντιπεριφέρειας από προϊστάμενο υπηρεσίας. Μισό λεπτά και αυτό δεν το ξέραμε. Τι βόμβα είναι αυτή, κύριε Τσικαλάκη? Εντάξει, θέλω να σας πω. Τι είχαμε στην αντιπεριφέρεια, ξαναπείτε το. Το ξαναλέω λοιπόν ότι έχουμε στον δημόσιο τομέα φαινόμενα αργομιστίας, ολιγορίας και φαινόμενα διαφθοράς. Αυτά όταν ανεβρίσκονται πρέπει να πατάσσονται. Είπατε ότι είχαμε τέτοιο φαινόμενο στην αντιπεριφερία. Ό,τι είπα το εννοώ. Δεν χρειάζεται τίποτα. Δεν λέω τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτοί που έχουν την πολιτική ευθύνη... Το βόμβα και θα το δούμε πραγματικά τι είναι. Να βάζουν σε θέσεις ευθύνης αυτούς που αξίζουν να είναι. Αυτούς που αξίζουν να είναι. Και φυσικά όταν υπάρχουν επιβεβαιωμένα φαινόμενα διαφθοράς, πρέπει να στέλνονται στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η αρμόδια αρχή για να εφαρμόσει τον νόμο. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.